Κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το διάστημα, με αφορμή τη συζήτηση για αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο, η κυβέρνησή σας έχει βάλει λιτούς και δεμένους να στοχοποιούν όποιον έχει την οποιαδήποτε ένσταση, αντίρρηση, ακόμα και προβληματισμό για τις διατάξεις που φέρνετε. Είναι πραγματική ντροπή αυτό το πράγμα. Και είναι ντροπή, γιατί κατά τα άλλα κόπτεστε για την ποιότητα των σπουδών και την επιστημοσύνη. Όμως τους πανεπιστημιακούς, τους ανθρώπους που ζουν, δημιουργούν γνώση, εργάζονται στα πανεπιστήμια, τους φοιτητές που αγωνιούν να σπουδάσουν, να έρθουν σε επαφή με το επιστημονικό και επαγγελματικό τους αντικείμενο, εσείς τους στοχοποιείτε και τους απαξιώνετε. Θέλετε να το πούμε απλά, φτιάχνετε ένα πανεπιστήμιο που θα απομακρύνετε ολοένα και περισσότερο από τις κοινωνικές ανάγκες, από τις δυνατότητες που υπάρχουν να διαδίδεται η γνώση που παράγεται σε αυτό, να δίνει απάντηση στα λαϊκά βάσανα, στις αγωνίες. Και όσο πιο ξένο γίνεται το πανεπιστήμιο σε αυτές τις ανάγκες, τόσο περισσότερο θέλετε να βάλετε εμπόδια στη συλλογική αμφισβήτηση των εργαζομένων σε αυτά, των πανεπιστημιακών, των φοιτητών. Θέλετε να καταστήλετε τη διεκδίκηση και την εκπλήρωση όριμων, δίκαιων αιτημάτων τους. Αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου σας. Και αυτή την ουσία δυστυχώς την προετοίμασαν χρόνια τώρα και οι προηγούμενοι από σας. Είναι και αυτοί υπεύθυνοι, αφού δεν έχετε μόνοι σας την αποκλειστική πατέντα αυτής της αθλειότητας. Γιατί, κύριοι της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως για τόσο, κορόιδο και χαζή δεν είναι, διατηρεί στο ακέραιο ό,τι αντιεκπαιδευτικό έχτισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από αυτή, αλλά και άλλες κυβερνήσεις πιο πριν του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, και οικοδομεί πάνω σε αυτό ακόμα παραπέρα. Δηλαδή, και τα δίδακτρα που μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε, και την απαξίωση των πτυχίων διατηρεί και επαυξάνει, και τα άνοιξε κλείσε των περιφερειακών πανεπιστημίων και τμήματων συνεχίζει. Γι' αυτό και πλέον δεν ανησυχείτε και πολύ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης θα τα καταργήσει όλα με έναν νόμο και ένα άρθρο, όπως ανησυχούσατε πριν μερικά χρόνια. Το είδατε στην πράξη. Δεν θα πάει χαμένη η δουλειά σας. Όπως και δεν πήγε στα 4 και χρόνια που ήταν στη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα συγχαρητήρια πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλους φορείς για την αντιεκπαιδευτική του πολιτική, συνολικά και ειδικά στα πανεπιστήμια. Να μην πούμε για τις αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης που φέρνετε, για τις οποίες τα μεγάλα φροντιστήρια ανοίγουν σαμπάνιες, όπως ακριβώς έτριβαν τα χέρια τους, και με τις αλλαγές Γαβρόγλου σε βάρος πάντα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Αλλά κι εσείς μιλάτε με περισπούδαστο ύφος για εξυγχρονισμό της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για προετοιμασία των ιδρυμάτων ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής, για μεταρρυθμίσεις που αναβαθμίζουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από τα κάτω προς τα πάνω. Μα καλά, σε ποιο κόσμο ζείτε? Αλλά θα μου πείτε, σε ποιον τα λέμε αυτά αλήθεια? Σε εσάς που ξεκινήσατε την πορεία προς το μέλλον χωρίς καλά-καλά να έχετε μοιράσει τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, ενώ έχει γίνει η έναρξη της εξαποστάσεως εξεταστικής? Αλήθεια, λέμε, μήπως θα ήταν καλύτερα, αντί να μιλάτε για αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με ίδρυση αγγλικών τμήματων στα ΙΕΚ, να αντικαταστούσατε τουλάχιστον κανέναν απαρχαιωμένο τόρνο της δεκαετίας του 1970, με τον οποίο υποτίθεται αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες οι σπουδαστές σήμερα? Έχει και η κοροϊδία, βλέπετε, τα ωριά της. Αν είχατε τη στοιχειώδη έγνοια για το τι αντιμετωπίζει
η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών σήμερα στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διαδικασία θα ήσασταν τουλάχιστον πιο μετρημένοι. Αλήθεια, αντί να επικαλείστε ορισμένες δήθεν αντικειμενικές, πληρωμένες από σας βασικά σφυγομετρήσεις της κοινωνίας, που παρουσιάζουν ότι δήθεν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις υιοθετούνται από την πλειοψηφία της κοινωνίας, μήπως να ακούγατε καλύτερα τι λένε οι φοιτητές, οι φοιτητικοί του σύλλογοι. Σταματήστε να χειδεολογείτε και να προσβάλλετε νέα παιδιά που αγωνιούν για το μέλλον τους, για τις σπουδές τους, χαρακτηρίζοντάς τους ξεπερασμένες μειοψηφίες, τεμπέληδες και όχι φοιτητές. Αλλά επειδή και ο φόρτος των καθηκόντων σας ίσως να μην σας επιτρέπει να κάνετε συναντήσεις με τους εκπροσώπους, για παράδειγμα, των πάνω των 25 φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας που κινητοποιούνται και των δεκάδων άλλων στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κρήτη, στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα, θα σας αναφέρουμε ορισμένα μόνο από όσα βρίσκονται στα χείλη χιλιάδων φοιτητών αυτή την περίοδο. «Θέλουμε να γίνουμε φοιτητές ξανά», λένε σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Εδώ και ένα χρόνο κρατάτε τα πανεπιστήμια κλειστά στις μορφωτικές ανάγκες της νεολαίας. Μάλιστα, ένα χιουμοριστικό σχόλιο των σπουδαστών στα ΙΕΚ στις εξαγγελίες σας για αναβάθμισή τους είναι ότι όντως και τα ΙΕΚ έχουν γίνει πανεπιστήμια, αφού και αυτά είναι ένα χρόνο κλειστά. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν και εξοργίζονται με το αντιεκπαιδευτικό σας τερατούργημα? Το ξέρετε. Είναι αυτοί που οι αντοχές τους δοκιμάζονται πίσω από μια οθόνη υπολογιστή για τόσους μήνες. Είναι αυτοί που με θράσος τους είπατε ότι μπορούν να επιστρέψουν στην πόλη που σπουδάζουν μόνο για να ξενικιάσουν το σπίτι που έμεναν. Είναι αυτοί που, αν και τελειόφοιτοι, χρειάζεται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Εσείς όμως τους γεμίζετε με ανασφάλεια, γιατί αυτό που θα πρέπει να οργανώσετε σαν συστατικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών με κρατική μέρημνα, το μεταβιβάζετε στην ατομική ευθύνη του καθενός και της καθεμιάς. Είναι επίσης οι φοιτητές των περιφερειακών τμήματων, που δεν ξέρουν με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης αν η σχολή τους θα συνεχίσει να υπάρχει και του χρόνου και τι είδους πτυχίο θα πάρουν. Είναι οι φοιτητές ιατρικών και παραϊατρικών σχολών που χρειάζεται να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες κλινικές ασκήσεις σε υγειονομικές μονάδες και σε αυτούς φτάσατε στο σημείο να λέτε ότι όπου αυτές πραγματοποιηθούν θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να προστατευθούν από τον ιό. Είναι όσοι αγωνιούν για το πώς θα αναπληρωθούν τα εκπαιδευτικά κενά που έχουν συσσωρευτεί όλο αυτό το διάστημα. Είναι οι πρωτοετής φοιτητές που δεν έχουν δει από κοντά το αμφιθέατρο της σχολής τους, σε αυτή τη σχολή δηλαδή που πέρασαν, και το μόνο στήριγμα που βρίσκουν, πέρα από τις σκοπιαστικές προσπάθειες μερίδας των καθηγητών τους, είναι τα ενισχυτικά μαθήματα που οργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητικοί σύλλογοι, αυτοί που εσείς κατηγορείτε. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί που εσείς χαρακτηρίζετε ως περιθαριακούς, ως τεμπέληδες και ότι δεν θέλουν να μορφωθούν. Μπερδεύεστε, κύριε της κυβέρνησης. Από πού και ως πού, σε καιρό πανδημίας, είναι ανεύθυνο να δρομολογούνται μέτρα για να ανοίξουν σχολές, για να στηριχθούν οι πολύπλευρες μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών. Αντί στελέχη του Υπουργείου και διοικήσεις να γίνονται ξεναγοί το καλοκαίρι και να διαφημίζουν την πραμάτια των επιπληρωμή εκπαιδευτικών προϊόντων, μήπως να κάνετε κάτι άλλο? Μήπως, λέμε, να αξιοποιήσετε τα κατάλληλα κτίρια που είναι προς πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ για την εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα? Γιατί η ανάγκη έβρασης χώρων που θα εξασφάλιζαν την προσαρμοσμένη στις υγειονομικές συνθήκες παρουσία φοιτητών στις αίθουσες θα μπορούσε να καλυφθεί και από την τεράστια ακίνητη περιουσία των ιδρυμάτων που ακόμα και τώρα την μισθώνεται σε τρίτους ή και από τα διάφορα κυριλαί αμφιθέατρα που ακόμα και τώρα δεν αξιοποιούνται για διδασκαλία. Μήπως, λέμε, θα ήταν πιο παραγωγικό
ουσιαστικό να συζητάμε για την ανάγκη να προσλάβετε καθηγητές και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, αντί να γίνονται σε περίοδο πανδημίας λιγότερες προσλήψεις σε σχέση ακόμα και με πέρυσι. Αν αντί να δίνετε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί η πώληση εκπαιδευτικών προϊόντων των Ιδρυμάτων στην αγορά του εξωτερικού, να τα δίνατε για να βελτιωθούν τα συστήματα μηχανοργάνωσης των σχολών και η δυνατότητα να μπορούν οι φοιτητές να περιηγούνται στις ψηφιακές βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων. Αν αντί να μοιράζετε 20 εκατομμύρια το χρόνο για την πανεπιστημιακή σας αστυνομία, να αυξάνατε ουσιαστικά, λέμε τώρα, τη χρηματοδότηση στα ΕΗ που φέτος είναι μειωμένη. Προφανώς και δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος και σε αυτή την αίθουσα και μέσα πολύ περισσότερο στην ελληνική κοινωνία που να μην κατανοεί ότι όλα αυτά είναι και ρεαλιστικά και απαντούν σε αγωνίες αλλά και στη θέληση της πλειοψηφίας του φοιτητόκοσμου και συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αποτελούν διεκδικήσεις των φοιτητικών συλλόγων, αλλά σκοντάφτουν στις πολιτικές της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών μόνο ως κόστος. Και αυτά δεν τα λένε μόνο οι φοιτητές. Μια σειρά πριτάνης έχουν κοινοποιήσει αιτήματα προς την κυβέρνηση για το πώς μπορεί να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα ΕΗ σταδιακά και με ασφάλεια. Αλλά εσείς άλλα πράγματα σκέφτεστε. Να μπουκώσετε κάποιους ομίλους με ζεστό χρήμα. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις διεκδικήσεις δεν κάνετε απολύτως τίποτε. Και το πρόβλημα που έρχεστε υποτίθεται να λύσετε είναι οι εστίες ανομίας, όπως λέτε, μέσα στα πανεπιστήμια. Επικαλείστε μάλιστα την κοινή λογική. Σας το λέμε ορθά κοφτά, ντόμπρα στα ίσια. Οι διάφορες ομάδες που οι ενέργειές τους εχθρεύονται το φοιτητικό κίνημα και πολύ συχνά το στοχοποιούν και εσείς τις αξιοποιείτε αυτές τις ομάδες μόνο για να εντείνετε τον αυταρχισμό και την καταστολή, έχουν στενή σχέση με φανερούς και κρυφούς μηχανισμούς του κράτους σας και όχι με τους φοιτητικούς συλλόγους που διεκδικούν δίκαια αιτήματα. Τη δική σας δουλειά κάνουν αυτές οι ομάδες. Όσο για τα περί τραμπούκων, ροπαλοφόρων, εκβιαστών, εθισμένων στη ρεμούλα και τη συνδιαλλαγή και διάφορα άλλα κοσμητικά επίθετα που χωρίς ίχνος ντροπής χρεώνεται συλλήβδιν στους φοιτητές που αγωνίζονται, μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο αρκεί για να ανακαλύψει κανείς αν αυτά που εξτομίζεται αφορούν εκτός από τους παραπάνω μηχανισμούς και ομάδες και τις διάφορες προβοκατόρικες ομάδες και την ίδια την κυβερνητική παράταξη στα ΕΗ. Κυρίως αυτοί. Είναι αυτοί που φωτογραφίζονται κάθε χρόνο μετά τις φοιτητικές εκλογές με καμάρι με φόντο τις γνωστές άθλιες αφίσες της ΔΑΠ που κατέθεσε και στα πρακτικά χτες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Θανάσης Παφίλης, και που δείχνουν πόσο πολύ σέβεστε τις γυναίκες. Υποκριτές και φαρισαίοι. Ας ασχοληθεί λοιπόν η κυβέρνηση πρωταρχικά με τους οργανωμένους της νεολαίας της, τους διάφορους προβοκάτορες που χρησιμοποιούνται και ας αφήσει ήσυχους τους υπόλοιπους φοιτητές να αποφασίζουν μόνοι τους με τις συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες τους. Κυρίες και κύριοι, μιλάτε για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μόνο όσων έχουν σχέση με αυτά. Απαντήστε, θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές σε σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές των Ιδρυμάτων που χρηματοδοτούνται από ομίλους και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα λειτουργούν μόνο ως αξιοθέατα στα Ιδρύματα? Θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές σε σύγχρονες υποδομές άθλησης, πολιτιστικής δημιουργίας, γιατί όσες δεν είναι υποδιάλυση, αξιοποιούνται με ανταποδοτικό τρόπο από τα Ιδρύματα? Θα έχουν οι φοιτητές πρόσβαση σε νέες νησίδες υπολογιστών, σε σύγχρονες βιβλιοθήκες, σε νέες εστίες, λέσχες σύτησης, ή θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το έσχος των κριτηρίων που αποκλείουν την πλειοψηφία
η επιβολή χαρατσιών, η χρηματοδότηση για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων που καμία σχέση δεν έχουν με εκπήγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν θέλετε ειλικρινά να αποκλείσετε την πρόσβαση όσων δεν έχουν σχέση με τα πανεπιστήμια, τότε κάντε μια προσπάθεια να σταματήσετε να δίνετε βήμα για μάθημα στον Αμερικάνο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη. Διώξτε από τα ιδρύματα τα διάφορα μεγαλοστελέχη των επιχειρήσεων. Απομακρύνετε από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και που γίνονται για άλλους σκοπούς και όχι για να υπηρετήσουν την πατρίδα και την άμυνά της. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι αυτοί, αντί να μορφώνουν τα παιδιά μας, σπαταλούν τις υποδομές των πανεπιστημίων για να μασουλάνε τα εκατομμύρια των ερευνητικών προγραμμάτων. Προκαλείτε το λαό και την νεολαία όταν μιλάτε για την ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων ναρκωτικών που δρούν σε αυτούς τους χώρους. Τα ίδια λέγατε και όταν προχωρούσατε στην κατάργηση του ασύλου. Είδαμε πόσο τρόμαξαν οι διάφοροι έμποροι του θανάτου από τα δήθεν δραστικά μέτρα που πήρατε. Οι φοιτητικοί σύλλογοι όμως έχουν στα αιτήματά τους να επιβάλλονται εξοντωτικές ποινές στους εμπόρους ναρκωτικών, την ίδια ώρα που εσείς νομοθετείτε ρυθμίσεις που τους στέλνουν στα μαλακά. Αλήθεια, τους τόνους της κοκαίνης και των παρεστησιογόνων χαπιών που διακινούνται στην Ελλάδα μέσα από θαλάσσιους και χερσαίους δρόμους θα τους αντιμετωπίσει το νέο σώμα καταστολής που θέλετε να ιδρύσετε για τα πανεπιστήμια? Το εμπόριο ναρκωτικών είναι μια επιχείρηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που τα κυκλώματά του δρούν, με την αστυνομία εδώ που τα λέμε να κάνει και τα στραβά μάτια, κυρίως σε χώρους που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια. Αλλά η υποκρισία σας, ειδικά για το κοινωνικό αυτό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, είναι απίστευτη. Μήπως δεν είναι τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που με την πολιτική τους να μοιράζουν υποκατάστατα ναρκωτικών ουσιών σε νοσοκομιακές μονάδες, σε ορισμένες των περιπτώσεων, έσπρωξαν τις πιάτσες και τα εγκληματικά στοιχεία δίπλα σε ιδρύματα πανεπιστημιακά, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που γυτνιάζει με νοσοκομεία. Είναι φανερό ότι άλλη στόχευση έχουν οι σχεδιασμοί σας. Όσο για εσάς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν νομίζετε ότι σας δίνεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πιο συγκεκριμένα από τον κύριο Χρυσοχοΐδη και την κυρία Κεραμέως η ευκαιρία να παρουσιάζεστε και σαν υπερασπιστές των αγώνων της νεολαίας, λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Δεν φτάνει το ξύλο που ρίξατε στους φοιτητές που κινητοποιήθηκαν όταν βομβαρδιζόταν τότε η Συρία από τους διαβολικά καλούς συμμάχους σας, τον Τραμπ. Δεν φτάνει το πόρισμα Παρασκευόπουλου που έβαλε τις βάσεις για την ποινικοποίηση των μορφών πάλης που επιλέγουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Δεν φτάνουν οι προτάσεις του πρώην Υπουργού σας για αστυνόμους με πολιτικά μέσα στις σχολές. Τώρα έχετε αναλάβει ξανά έναν πολύ πιο επικίνδυνο ρόλο. Όπου σταθείτε και βρεθείτε, μιλάτε για ιδεολειψίες της κυβέρνησης που δήθεν δεν εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεος πια. Πάλι κοροϊδεύετε. Δεν λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται σαν βασικό μέλημα η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στους χώρους των πανεπιστημίων και δίνει μάλιστα και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Θέσεις δηλαδή που ξεχυλίζουν από δημοκρατία και από πρόοδο. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας τόλμησε να πει πως η κυβέρνηση φέρνει ως πυροτέχνημα την πανεπιστημιακή αστυνομία για να μην συζητάμε το μείζον, να συζητάμε το έλασον, είπε. Δηλαδή δεν έγινε και τίποτα. Τέτοια βάντα για το νομοσχέδιό του ο κύριος Χρυσοχοΐδης απαλού την περίμενε και απαλού του ήρθε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι το έλασον. Πού τα λέτε αυτά? Η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού στα ΕΗ είναι η φυσική συνέχεια του πανεπιστημίου που φτιάχνεται για τις επιχειρήσεις και για τους επιχειρηματίες. Όχι, κύριε Τσίπρα, δεν σας τα έχουν πει καλά. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν είναι το έλασον.
Το λέμε με ευθύτητα. Το νομοσχέδιο αυτό και να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή, να ψηφίσουν δηλαδή όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές, το κλείσιμο εκατοντάδων τμήματων στην περιφέρεια, το διώξιμο χιλιάδων φοιτητών που εργάζονται την ώρα που φοιτούν στα πανεπιστήμια, όλα αυτά δεν πρόκειται να εφαρμοστούν στην πράξη. Ήδη, άλλωστε, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές δεν φαίνονται διατεθειμένοι να το εφαρμόσουν. Και πολύ καλά κάνουν. Το νομοσχέδιο αυτό θα το καταστήσει τελικά ανενεργό η κοινή λογική των αναγκών της νεολαίας. Η κοινή λογική που λέει ότι σε συνθήκες ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης το κάθε επιστημονικό αντικείμενο πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα πτυχίο που θα μορφώνει ολόπλευρα, θα προετοιμάζει αυριανούς επιστήμονες. Αυτή η κοινή λογική δεν συμβιβάζεται με την προώθηση πτυχίων διαφορετικών ταχυτήτων, ούτε με την αντιστοίχηση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτά των ΑΕΗ. Η κοινή λογική λέει ότι ο σχεδιασμός του ακαδημαϊκού χάρτη δεν μπορεί να χωρέσει στο στενό κορσέ των κριτηρίων της αγοράς, αλλά πρέπει να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Αλήθεια, απαντήστε μας, πού βρίσκεται η κοινή λογική όταν κρίνεται νέους ως ανίκανους να σπουδάσουν, αλλά κάποιοι άλλοι από τους νέους, με το μαγικό ραβδάκι των διδάκτρων και του κέρδους, γίνονται ικανοί μόνο και μόνο γιατί έχουν οι γονείς τους να πληρώσουν. Και μη μας πείτε ότι οι φορολογούμενοι πληρώνουν για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τι να μην μας πείτε, το έχετε πει πολλές φορές εδώ μέσα, χτες, σήμερα, προχτές. Γιατί αν είχατε ειλικρινές ενδιαφέρον να πιάσουν τόπο τα χρήματα του ελληνικού λαού που φορολογείται δυσβάστακτα, να τα δίνατε λοιπόν για την εκπαίδευση, την πραγματική εκπαίδευση των παιδιών του. Όχι να τα δίνατε σε λίγους στο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί είστε προκλητικοί, ειδικά μάλιστα στο θέμα των ορίων της φοίτησης. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν όντως διαχρονικά οι κυβερνήσεις στηρίζουν τα παιδιά που για μια σειρά κοινωνικούς λόγους, κυρίως κοινωνικούς λόγους, σταματάνε τις σπουδές τους. Αν υπάρχουν δομές φοιτητικής μέρημνας για τα παιδιά του λαού μας. Εσείς που είσαστε δήθεν της αριστείας, μήπως ξέρετε φοιτητές φτωχών λαϊκών οικογενειών που σπούδαζαν και δούλευαν ταυτόχρονα. Άργησαν όμως να πάρουν πτυχίο, αλλά τελικά έγιναν πολλά υποσχόμενοι επιστήμονες, άριστοι μεταξύ αρίστων. Δυστυχώς για εσάς, αυτοί οι νέοι δεν γίνονται μόνο ψυκτικοί από το Περιστέρι, αλλά και διδάκτορες. Και μιας και μιλάμε για τους ψυκτικούς πάλι, λέτε και ξαναλέτε ότι υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί ανελκυστήρες της εκπαίδευσης πέρα από τα πανεπιστήμια. Αλήθεια, γι' αυτό κλείνεται η ΕΚ, όπως προβλέπει ο νόμος που ψηφίσατε το Δεκέμβριο. Τόσο πολύ νοιάζεστε για την επαγγελματική εκπαίδευση. Γι' αυτό βάζετε φραγμούς σε παιδιά των εσπερινών λυκείων να περάσουν στα ΕΗ. Τόσο πολύ νοιάζεστε δηλαδή για ανθρώπους που εργάζονται και θέλουν να σπουδάσουν. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ με αυτά τα ζητήματα. Ίσα-ίσα, τους θυμάμαι όλους εξίσου και από αρκετές απόψεις περισσότερο όσους και όσες δεν έχουν κατορθώσει να αριστεύσουν και να πάρουν τα πτυχία. Προφανώς και οι ανάγκες της κοινωνίας για επιστήμονες δεν είναι άπειρες. Είναι άλλο αυτό όμως από την ταξική επιλογή αυτών που θα σπουδάσουν τελικά και ειδικά στα επιστημονικά αντικείμενα που επιθυμούν. Θέλετε λοιπόν οι μαθητές να εισάγονται σε σχολές που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Κάντε αυτό που δεν έκανε ο Γαβρόουλου. Δώστε τη δυνατότητα στους μαθητές να κατοχυρώνουν βαθμολογία μαθημάτων για τις επόμενες χρονιές. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών μπορούν να βοηθούν αυτό το μέτρο για να περάσουν σε τμήματα των πρώτων τους επιλογών. Θέλετε να μην εισάγονται οι μαθητές με χαμηλούς βαθμούς στα ΕΗ. Σύμφωνοι. Αλλά τότε φτιάξτε καλά σχολεία. Σχολεία της γνώσης.
και όχι του ψυχοφθόρου ανταγωνισμού και των διαφόρων δεξιοτήτων. Και προπαντός μην περιορίζετε τις επιλογές τους στο μηχανογραφικό, γιατί εκτός των φραγμών που βάζετε δεν υπολογίζετε καθόλου ότι πολλοί νέοι στα 17 τους χρόνια ενδέχεται να μην έχουν κατασταλάξει το δρόμο που θέλουν να ακολουθήσουν. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε αυτό. Άλλωστε, ο ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία σήμερα είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αφήστε λοιπόν τα περί πολλών εναλλακτικών διαδρομών και ανελκυστήρων, μαραθώνιους συλλογής προσόντων και γνώσης με το κομμάτι φτιάχνετε. Αυτό δεν είναι κοινή λογική, είναι πολύ απλά η κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πίνετε όλοι σας νερό στο όνομά της για τη διαιώνιση της απαξίωσης και υποβάθμισης του περιεχομένου. Και αν πραγματικά κόπτεστε για τους μαθητές του Λυκείου, την πρόοδο, το άγχος τους που βρίσκονται σε συνθήκες καραντίνας για ένα χρόνο, κάντε το αυτονόητο. Αποσύρετε την τράπεζα θεμάτων και τον καθορισμό της βάσης από τα ΕΗ. Είναι άδικο, είναι αντιπαιδαγωγικό και ψυχοφθόρο. Όλη αυτή η προπαγάνδα σας περί δήθεν πρόοδου, την ξέρουμε καλά. Το σχολείο και το πανεπιστήμιο που φτιάχνετε χρόνια τώρα, που μια ζωή το στολίζετε με έβηχες λεξούλες, λεξούλες που ακούγονται καλά στο αυτί. Το ζούμε, το ζει η νεολαία, το ζει ο λαός μας και το έχει αξιολογήσει βέβαια, μια και καλή. Και ο βαθμός είναι πολύ κάτω από τη βάση. Το νέο, το πραγματικά προοδευτικό, είναι αυτό που αντιστρατεύεται την αδικία σήμερα. Έχετε διαλέξει πλευρά και έχουμε επιλέξει κι εμείς. Εμείς είμαστε με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους πανεπιστημιακούς που παλεύουν και σήμερα ενάντια στο νομοσχέδιό σας. Είμαστε η φωνή τους που ακούστηκε και ακούγεται και εδώ μέσα και στους δρόμους και σπάει στην πράξη απαγορεύσεις σας. Γιατί το δίκιο πάντα ξέρει να βρίσκει το δρόμο για να εκφραστεί. Και το δίκιο λέει σιγά μη φοβηθώ. Είμαστε με την νεολαία που ασφικτιά από την βαρβαρότητα της ταξικής πολιτικής σας. Οι νέες και οι νέοι της χώρας θα γράψουν και αυτοί το ζωντανό, το καλύτερο σενάριο της ζωής τους και θα είναι γραμμένο με τις πραγματικές ανάγκες τους, τα όνειρά τους που τελικά θα βρουν εκδίκηση. Σας ευχαριστώ.